Οι δύο εργασιακοί εκπρόσωποι της ΕΡΤΡΙΑ, οι σύνδεσμοι δηλαδή του σωματείου με τους εργασιακούς χώρους, ευχαριστούμε που μας δίνετε το βήμα για να σας ενημερώσουμε για τις δραματικές εξελίξεις στην ΕΡΤΡΙΑ. Μετά από 35 ολόκληρα χρόνια, από χθες δεν υπάρχει κανονικό δελτίο ειδήσεων στην ΕΡΤΡΙΑ. Κάτι που δεν επιτρέψαμε εμείς οι εργαζόμενοι και όλοι εσείς να συμβεί τα δύο χρόνια του Μαύρου, το 13 με 15. Αυτό έχει δύο διαφορετικές όψεις. Η μία όψη είναι ότι θέλουν με ένα κανάλι, την ΕΡΤ News, να έχουν κεντρικά ελεγχόμενη ενημέρωση. Έτσι φημώνουν τη δική μας φωνή, γιατί ξέρουν ότι μέσα στην ΕΡΤΡΙΑ είμαστε παιδιά εργατών και απλώνουμε το μικρόφωνο στους εργάτες. Το ξέρουν και οι εργαζόμενοι στη Μαλαματίνα, που πήραμε τα συνεργεία και πήγαμε χωρίς να συμφωνούν οι προϊστάμενοι μας. Το ξέρουν οι εργαζόμενοι, το ξέρουν συμπολίτες μας που χάσαν τα σπίτια τους σε πληστηριασμούς. Όπως επίσης ξέρουμε και την ταξική αλληλεγγύη. Το τελευταίο καιρό, όταν είδαμε τις ταξικές δυνάμεις έξω από τα κτίρια της ΕΡΤΡΙΑ, με αφορμή την εφαρμογή μονομελών συνεργείων, δηλαδή ένας εργαζόμενος λάστιχο να είναι οδηγός, καμεραμάν, ηχολήπτης, να στέλνει το ειδικό, το υλικό, και τελευταία, το όραμα του κυρίου Ζούλα είναι να μπορεί να τα κάνει και ένας όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν διπλή επίθεση. Επίθεση στην ελευθερία του λόγου και της ενημέρωσης του πολίτη και επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα, όπου στην ΕΡΤΡΙΑ και στην ΕΡΤ γενικότερα, όλο ένα και περισσότερο, καταστρατηγούνται τα εργασιακά δικαιώματα. Είναι ένα εργαστήρι, ένα δοκιμαστήριο καταστρατήγησης εργασιακών δικαιωμάτων για να εφαρμοστούν και αλλού, όπου οι άμυνες είναι λιγότερες. Βασιλεύει το μπλοκάκι οι υπενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, το δουλεμπορικό δηλαδή. Συνάδελφοι τεχνικοί εξωτερικών συνεργείων έχουν δουλέψει μαζί τους, που μου λένε ότι είναι από τις 6 το πρωί και δουλεύαμε 10 το βράδυ και ήταν από τις 6 το πρωί ο συνάδελφος. Με την ΕΤΙΤΒΕ, την Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βόρειας Ελλάδας, έχουμε στενή σχέση και συνεργασία και έβγαλαν ανακοίνωση στήριξης. Επίσης, όλη αυτή η υπόθεση της φήμωσης της ΕΡΤΡΙΑ είναι και μια προσβολή προς την Βόρεια Ελλάδα και γενικότερα την περιφέρεια. Σήμερα είχαμε μια στάση εργασίας, 12 με 3, ταυτόχρονα κάναμε εργασιακή συνέλευση. Ζητήσαμε από το σωματείο μας να προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις, να βγάλει ανακοίνωση παύλα ψήφισμα που να κάνουμε γνωστές παντού τις θέσεις μας, δηλαδή για μια ΕΡΤΡΙΑ με ένα πλήρως ανεπτυγμένο πρόγραμμα, και να δώσουν πίσω τα δελτία ειδήσεων που μας πήραν. Το σωματείο μας προκήρυξε μία ακόμη στάση εργασίας, μία με 4 την ερχόμενη Δευτέρα. Εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε, ξέρετε και εσείς πολύ καλά, ότι πρέπει να τα βάλουμε και με συμβιβασμένες ηγεσίες συνδικαλιστικές. Οπότε εμείς εργαζόμενοι καλούμαστε, οι εργασιακοί εκπρόσωποι, η εργασιακή συνέλευση, να κάνουμε και πράγματα που ενδεχομένως δεν θα τα κάνει το σωματείο μας, η ΕΣΥΕΜ. Γι' αυτό λοιπόν θα σας κρατούμε ενήμερους, γιατί είναι προφανές ότι δεν μπορεί να γίνει μια στάση εργασίας βουβή. Δεν μπορεί να υπάρχει σύγκη νεκροταφείου. Θα πρέπει να γίνουν νέες συγκεντρώσεις και να ξαναβάλουμε πάλι τα αιτήματα και των μονομελών συνεργείων και να φέρουμε έξω από τα κτίρια της ΕΡΤΡΙΑ και πάλι τους συναδέλφους μας που είναι έξω στην επισφάλεια και είναι στα εξωτερικά συνεργεία, τα οποία συνεργάζονται με την ΕΡΤ και έχουν μισθούς πείνας. Σε όλον αυτόν τον αγώνα που θα τον δώσουμε όλοι μαζί, σας καλούμε να τον βαδίσουμε όλοι όπως τον έχουμε βαδίσει μέχρι τώρα. Και ζητούμε βέβαια την αλληλεγγύη μας. Ευχαριστούμε και πάλι την αλληλεγγύη σας. Ευχαριστούμε πάλι και πάλι για το βήμα.